Φίλοι και φίλες γεια σας, σήμερα στον πληροφοριοδότη φιλοξενούμε τον Θεόφιλο Κορονά επικεφαλής ε, του Συνδυασμού Νέα Εποχή Αλλάζουμε. Θεόφιλε καλησπέρα, καλώς ήρθες. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ πολύ και την πρόσκληση. Ε, μετά από 14 χρόνια ενεργής παρουσίας στα δημοτικά δρόμενα, για πρώτη φορά ε, στα έδρανα της μειοψηφία. 12 ή 13 χρόνια πλειοψηφία, πώς είναι η αλλαγή αυτού του ρόλου. Είναι ένας νέος ρόλος, αλλά θεωρώ ότι τον υπηρετούμε όλοι οι σύμβουλοι της παράταξης δημοτικής με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και βλέπω πράγματα τα οποία δεν τα είχα αντιληφθεί όντας μέλος πλειοψηφικών παρατάξεων. Είναι άλλος ο ρόλος αντιπολίτευσης. Εμείς θεωρούμε ότι η αντιπολίτευση πρέπει να είναι ιδιαίτερο ενεργή, να παρεμβαίνει, να προτείνει, και αν δεν βρίσκει απαντήσει, δυστυχώ να απευθύνεται και στα αρμόδια ελεκτικά όργανα του Δημοτικού Συμβούλου και τη Δημοτική Αρχή. Εμεί ξεκινάμε πάντα συνενετικά. Θεωρούμε ότι πρέπει να λύνονται τα θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο και στα όργανα τη Δημοτική Αρχή. Εάν αυτό δεν γίνεται, δεν θα διστάσουμε να απευθυνθούμε και σε ανώτερε ελεκτικέ αρχέ. Μεγάλα ζητήματα στο Δήμο τη Βέρεια υπάρχουν. Άλυτα χρονίζουν και κάνουν τη ζωή μα δυσκολότερη. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ θεωρώ ότι ω Δήμο δυστυχώ τα τελευταία χρόνια έχουμε σημειώσει μεγάλη στάση. Για να μην πω πιστοδρόμηση, αλλά η στασιμότητα είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε καθημερινά. Αφορμή δοθήσει, είχαμε χθε το Δημοτικό Συμβούλιο Εφήβων. Θα ήταν μια πολύ καλή ερώτηση στου εφήβου Δημοτικού Συμβούλου και τους, ε, τα άτομα τη ίδια ηλικία ή και λίγο μεγαλύτερη, να γίνει από την πλευρά τη Δημοτική Αρχή εάν θα φαντάζονταν οι δημοτικοί σύμβουλοι και τα παιδιά αυτά, οι μαθητέ του Λυκείου, αν θα φαντάζονταν τον εαυτό του μετά από 10 χρόνια να είναι δημότε τη Βέρεια. Γιατί βλέπετε ότι δυστυχώ, εγώ βλέπω στι νεαρέ ηλικίε που πηγαίνουν σχολείο ή πάνε τώρα στο Πανεπιστήμιο τα Βερκιοτόπουλα, δεν αποτελεί πρώτη του επιλογή, ούτε καν δεύτερη, να έρθουν μετά από 10 χρόνια να μείνουν στη Βέρεια. Αυτό δυστυχώ γίνεται γιατί ω Δήμο, ω πόλη πλέον, δεν έχουμε τη δυνατότητα να δώσουμε ευκαιρίε, είτε επαγγελματικέ, είτε ποιότητα ζωή και καθημερινότητα. Βλέπετε δηλαδή καθημερινά ότι αντί να προοδεύουμε, μένουμε στάσιμοι. Είτε αυτό είναι σε επίπεδο καθημερινότητα, είτε σε πί... επίπεδο πί... πί... ανάπτυξη του Δήμου, δεν... Δε... δεν κινείται κάτι στο Δήμο Βέρεια δυστυχώ. Και αυτό είναι πάρα πολύ ανισχυτικό για μένα. Είναι το κυριότερο πρόβλημα που δεν μπορούμε ω Δημοτική Αρχή, ω Δήμο Βέρεια, να προσελκύσουμε το δικό μα τον κόσμο. Είναι βέβαια πολύ, το, το βλέπετε κι εσείς, όταν έρχονται οι γιορτέ των Χριστουγέννων και του Πάσχα, πώ η Βέρεια γεμίζει. Αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι κόσμος, κόσμο, οι φοιτητέ ή κάποιοι που δουλεύουν εκτό του Δήμου, έρχονται εκείνη την περίοδο. Μετά από αυτέ τι 15 μέρε, η Βέρεια πάλι αδειάζει και πανερχόμαστε σε αυτού του ρυθμού, του πολύ κακού, του πολύ μη ανεπτυξιακού. Και βλέπετε ότι η πόλη συντηρείται, απλά μόνο συντηρείται. Τίποτα άλλο. Δήμο, όχι πολύ, μην λέμε. Γιατί και τα χωριά είναι σε ακόμα χειρότερη κατάσταση. Επομένω, ένα στίχημα μεγάλο για τι δημοτικέ αρχέ και την τωρινή, αλλά και αυτέ που θα έρθουν, είναι πώ θα μπορέσει πρώτα απ' όλα να κρατήσει τον κόσμο, τον ένα τον κόσμο στο Δήμο Βέρεια. Γιατί σε λίγο, εγώ θεωρώ ότι θα είμαστε ένα Δήμο με πληθυσμό γερόντων. Μπορεί μια δημοτική αρχή να παρέμβει και να μετατρέψει την, το Δήμο και την πόλη, το αστικό κέντρο. Ε, ξανά σε τόπο ευημερία Η Βέρεια ήταν κάποτε ευημερούσα πόλη, δεκαετία 80, αν θες και δεκαετία του 90. Σιγά-σιγά με τα χρόνια και με τις κρίσεις που βίωσε, έφτασε να μαραζώνει. Μπορεί ένας Δήμος, μια Δημοτική Αρχή, με τις παρεμβάσεις του, να αλλάξει αυτή τη μοίρα. Εγώ θεωρώ ότι όλα ξεκινάνε από το Δήμο, από τη Δημοτική Αρχή. Και τι θέλω να πω με αυτό ο Δήμο θα δημιουργήσει η Δημοτική Αρχή τι υποδομέ ώστε να έρθουν τα κεφάλαια, οι επενδυτέ, να έρθει ο κόσμο. Ένα παράδειγμα θα σα φέρω έτσι. Αυτή τη στιγμή στον περιφερειακό του Δήμου Βέρεια δεν μπορεί κάποιο να ανοίξει μια επιχείρηση χονδρεμπόριου. Στον περιφερειακό έτσι, που θα έπρεπε κατ' εξωγή, ο δρόμο αυτό να έχει επιχειρήσει οι οποίε ασχολούνται και με το χονδρεμπόριο. Τι σημαίνει αυτό, υπάρχουν οι ζώε. Θα μπορούσαμε με μελέτε, έτσι. Αυτό είναι δουλειά του Δήμου Βέρεια. Χρονοβόρα διαδικασία. Θα μπορούσαμε όμω κάποια στιγμή, αφού το έχουμε εντοπίσει το θέμα, mm -hmm. αυτό το πράγμα να αλλάξει. Λέω ένα παράδειγμα. Θα μπορούσε ο Δήμο Βέρεια, το είχαμε στο πρόγραμμά μα μας αυτό, να ξεκινήσει να κάνει μια μελέτη για να δημιουργηθεί μια βιομηχανική βιοτεχνική ζώνη. Εγώ θεωρώ ότι η περιοχή από τι γραμμέ του συνδρομικού του σταθμού στο μακροχώρι μέχρι και το μακροχώρι και κατά μήκο τη πατρίδα, εκείνη δηλαδή η περιοχή από όπου προβλέπεται. Με πάση σχεδίο να περάσει να γίνει και το κούμπομα στην Εγναντία, θα μπορούσε κάλλιστα αυτή η περιοχή να γίνει μια τέτοια ζώνη, βιομηχανική-βιοτεχνική ζώνη. Φανταστείτε δηλαδή να κουμπώνει ο δρόμο στη μέση, το μακροχώρι να είναι το πρώτο χωριό με τη, με τη, με τη μέση, και να συνεχίζει για πατρίδα και να έχει εκεί μια βιομηχανική ζώνη. Μιλάμε δηλαδή, 40 λεπτά η Θεσσαλονίκη θα είναι δίπλα στη Βέρεια και θα έρχεται κατευθείαν και θα κουμπώνει στη ζώνη τη Βέρεια. Πρέπει να δούμε τα πράγματα με ένα άλλο μάτι, πιο μακροπρόθεσμο και να κάνουμε τη βέρεια ω δημοτική αρχή, γιατί αυτά είναι θέμα του Δήμου. Από εμά θα ξεκινήσουν αυτά. Δεν λέω να βάλει ο Δήμο λεφτά να κάνει τι εγκαταστάσει. Αλλά θα πρέπει να διαμορφώσει τι συνθήκε ώστε να έρθουν οι ξένοι επενδυτέ ή και οι δικοί μα επενδυτέ που θέλουν να επενδύσουν στη βέρεια και να κάνουν πράγματα τα οποία θα φέρουν νέε θέσει εργασία στη βέρεια και θα ανεβάσουν τη βέρεια ακόμα περισσότερο. Γιατί μην ξεχνάτε ότι η βέρεια συνεχίζει και ο Δήμο Βέρεια συνεχίζει να είναι ένα από του πρώτου Δήμου σε παραγωγή που είναι τα ροδάκινα. οι εξαγωγέ θα μεγαλώσουν, αυτό το οποίο το είχαμε πει και προεκλογικά, ότι θα πρέπει να πιέσει ο Δήμο, γιατί είναι και ο παρεμβατικό ρόλο του Δήμου, να γίνει αυτό επιτέλου ο προαστιακό. Ώστε να ενωθούμε και με, με το τρένο με τη Θεσσαλονίκη. Να μην υπάρχει τέτοιο θέμα. Ένα άλλο που θα μπορούσε να δει ο εκάστοτε Δήμαρχο και η Δημοτική Αρχή είναι πώ πρέπει να δούμε πλέον τη Βέρεια. Το άκουσα χθε από έναν δημοτικό σύμβουλο εφήβων και συμφωνώ πολύ τα μαζί του, το είχαμε πει κι εμεί. Ότι θα πρέπει να δούμε τη Βέρεια κάποια στιγμή. Ή τη Θεσσαλονίκη σχέση με τη Βέρεια ω συγκριτικό πλεονέκτημα. Όχι ω μειονέκτημα ότι είναι η Θεσσαλονίκη δίπλα μα. Ξέρετε, πάρα πολλοί επίπεδο. Εγώ θεωρώ ότι Η Θεσσαλονίκη έχει ένα πληθυσμό ενό εκατομμύριο, έτσι. Από αυτό το ένα εκατομμύριο, πάρα πολλοί έχουν ένα πάρα πολύ καλό βιωτικό επίπεδο. Εγώ θεωρώ ότι η Βέρεια θα αποτελούσε οικιστικά μια πάρα πολύ καλή επιλογή, εφόσον όμω εμεί διαμορφώσουμε ένα άλλο πλαίσιο. Τι θέλω να πω. Ένα πλαίσιο όσον αφορά τα σχολεία μα. Θα πρέπει τα δημοτικά σχολεία, τα γυμνάσια, τα λύκια τη Βέρεια να αναβαθμιστούν ώστε να υπάρχει η αίσθηση ότι η Βέρεια είναι μια πόλη η οποία προσφέρει τα απαραίτητα στο μέγιστο βαθμό. Σχολεία, ασφάλεια, ποιότητα ζωή. Έχουμε πάρκα, δόξα τω Θεώ, πάρα πολλά. Μπορούμε να βάλουμε και παραπάνω πράσινο. Τα κάνουμε αυτά. Όχι. Όλα αυτά τα πράγματα όμω θα πρέπει αφού γίνουν να τα επικοινωνήσουμε κιόλα. Ξέρετε, αυτή τη στιγμή τώρα πιστοποιείται από το πιο μικρό πράγμα μέχρι το μεγαλύτερο. Αν θα μπορούσαμε εμεί να απευθυνθούμε σε φορεί που πιστοποιούνται και τι καταστάσει, θα μπορούσαμε να μπούμε σε μια άλλη διαδικασία ώστε να μπορούμε αυτό να το προβάλλουμε κιόλα. Αλλά αυτά όλα θα πρέπει να αποτελούν ένα κομμάτι ενό σχεδιασμού, ο οποίο θα ξεκινήσει να υλοποιείται κάποια στιγμή. Δεν μπορούμε να πηγαίνουμε συνέχεια στο άγνωστο με Μάρκα την Ελπίδα και να λέμε ότι ο Δήμο είναι υποστελεχωμένο, η επιχορήγηση κρατική είναι μειωμένη. Εντάξει, αυτό ισχύει για όλου. Δεν ισχύει μόνο για το Δημοβέργο. Εμεί τι κάνουμε. Εμεί έχουμε το πρόβλημα. Μέχρι τώρα η κριτική των παρατάξεων της μειοψηφία γινόταν κυρίως στα ζητήματα της καθημερινότητας και οι σύμβουλοι της μειοψηφία, αλλά και οι επικεφαλείς ξόδευαν το χρόνο τους σε αυτό. Εσείς τώρα η νέα φουρνιά ανθρώπων της μειοψηφία θα παραμείνετε σε αυτό το πλαίσιο ή αυτές τις πολύ ωραίες προτάσεις που μόλις πριν παρουσιάσατε σκοπεύετε να τις παρουσιάζετε και στο τρίλεπτο, πεντάλεπτο που έχετε στα Δημοτικά Συμβούλια, ώστε να ασκήσετε μια μορφή πίεση στη Δημοτική Αρχή να προχωρήσει κάποια πράγματα. Κοιτάξτε να δείτε, προσπαθούμε να μοιράζουμε τον χρόνο μας. Η καθημερινότητα είναι πάρα πολύ σημαντική. Η, καθημερινότητα, η βελτίωση μάλλον της καθημερινότητας θα βοηθήσει στο να πάμε και στο άλλο στάδιο. Εγώ δεν τα βλέπω αυτά τα πράγματα ότι είναι ξέχορα. Ότι η καθημερινότητα είναι κάτι εκτός ενός άλλου προγράμματος, ενός άλλου σχεδίου. Πρώτα ξεκινάμε με την καθημερινότητα. Πρέπει να βελτιώσουμε την καθημερινότητα. Η καθημερινότητα είναι οι υποδομέ, είναι οι δρόμοι, είναι τα σχολικά κτίρια, είναι τα γυμναστήρια. Αυτά είναι και η καθημερινότητα. Επομένω, αυτά τα πράγματα είναι αλληλένδετα μεταξύ του και εμεί επιδιώκουμε να τα έχουμε μοιρασμένα και στα προημυρισσίε, αλλά και στι mm -hmm. προτάσει που κάνουμε. Βέβαια, θα πρέπει κάποια στιγμή όμω να ξέρω δική σου ότι πρέπει να παίρνουμε και απαντήσει. Δεν μπορεί να μην παίρνουμε καμία απάντηση. ή να παίρνουμε απαντήσει οι οποίε είναι κοινικέ και αόριστε. Θα πρέπει δηλαδή κάποια στιγμή να αντιληφθούν. Οι άνθρωποι τη Δημοτική Αρχή ότι ο ρόλο τη αντιπολίτευση είναι αυτός, αυτό, αυτό θα κάνουμε εμεί, mm. μαζί με προτάσει, θα πρέπει να μα απαντάνε. Δηλαδή, είναι κρίμα να αναγκαζόμαστε να προσφεύγουμε εμεί τη αντιπολίτευση με έγγραφα για να πάρουμε στοιχεία τα οποία τα ζητάμε στο Δημοτικό και τα παίρνουμε, ή να απευθυνόμαστε μετά στι αρμόδιε αρχέ. Εγώ θεωρώ ότι αυτό δεν είναι καλό. Γιατί και έργα του ώρε πανταλούνται και κανένα δεν έχει διάθεση, να ξέρετε από μένα τουλάχιστον προσωπικά, να κάθεται να γράφει, έτσι ενώ θα μπορούσε να πάρει τα στοιχεία αυτά άμεσα και να προσέγγισετε στι αρχέ αυτέ. Αλλά θα, θα αναγκαστούμε να το κάνουμε διότι θεωρούμε ότι έτσι θα λειτουργήσουμε προ όφελο όλων των δημοτών. Λίγο πολύ την, τη δυνατότητα που έχει ο Δήμο Βέρια την γνωρίζετε από την θητεία σα ω σύμβουλο πλειοψηφία. Στη σημερινή δημοτική, η σημερινή δημοτική αρχή, τι δεν κάνει καλά στο κομμάτι τη καθημερινότητα και θα ζητούσατε εσεί αν μπορούσατε ε, ή αν θα, ζη, θα μπορούσατε να. να να προτείνετε κάτι στη σημερινή δημοτική αρχή να κάνει. Τι θα του λέγατε να αλλάξει. Κοιτάξτε να δείτε, η καθημερινότητα είναι οι δρόμοι που περπατάμε είτε με τα αυτοκίνητά μα είτε με τα πόδια. Βάλτε τα... λίγο μια άνοτελία σε αυτό. Αυτό τον ισχυρισμό ότι περιμένουμε να τελειώσει το φυσικό αέριο και μετά να ασχοληθούμε με του δρόμου. Όχι, Όχι, εγώ αυτόν τον ισχυρισμό δεν τον αποδέχομαι. Και θα σα πω για ποιο λόγο. Θα πρέπει κάποια στιγμή να ιεραρχήσουμε κάποια πράγματα. Βλέπετε κι εσεί ότι το έργο του φυσικού αέριου είναι κάτι το οποίο το ακούμε. Και ακόμα δεν ξέρουμε πότε θα μπει ο εργολάβο. Είναι κάτι το οποίο είναι εκτό τη βούληση του Δήμου. Είναι κάτι το οποίο έχει αποφασιστεί. Θα μπορούσαν όμω να, σταχυλωθούν κάποιε προτεραιότητε. Και τι θέλω να πω με αυτό. Υπάρχει μια αναγκαιότητα όσον αφορά την έχω εντοπίσει εγώ τουλάχιστον προσωπικά και κάποια μέλη mm. -hmm. τα οποία μοιραζόμαστε για απόψει ότι πρέπει κάποια στιγμή το κέντρο τη πόλη, α πούμε και για το Δήμο Βέρεια και την κοινότητα τη Βέρεια, το κέντρο του, του Δήμου Βέρειας, να αλλάξει μια όψη. Mm -hmm. Αναφέρομαι στη Μητροπόλεω, αναφέρομαι στη Βενιζέλου, αναφέρομαι στην Ανήξο, αναφέρομαι και στην Κεντρική. Αυτοί εδώ οι τρει δρόμοι, οι οποίοι σηματοδοτούν το κέντρο τη πόλη του Δήμου Βέρεια, τη κοινότητα μάλλον Βέρεια, για να είμαι σωστό όσον αφορά τι έννοιε, θα μπορούσαν με διάφορα τεχνικά, με τεχνικέ λύσει, mm -hmm. θα μπορούσαν ε, να γίνουν οι παρεμβάσει στον δρόμο, ώστε να καταλαβαίνει και ο επισκέπτη, αλλά και ο ίδιο ο Βεργιώτης, ότι πλέον. και μορφολογικά μπαίνει στο κέντρο του, του, της κοινότητας της Βέρειας και αυτές οι λύσεις να μπορούσαν να αξιοποιηθούν και να μην υπάρχει πρόβλημα και από το φυσικό έργο. Θέλω να πω, βλέπετε ότι στη, στις μεγάλες πόλεις ευρωπαϊκές ότι το κέντρο της πόλης δεν είναι ασφαλτοστρωμένο. Είναι φερυπίν στρωμένο με πλάκες. Πώς έχουμε εμείς στην περιοχή της Ελιάς. Μπορούν να βγουν ακόμα μεγαλύτερες πλάκες. Έχετε δει κι εσεί από τους εργολάβους ότι όταν μπαίνει ένα εργολάβος οι οπτικές σύνες και μπήκε στον πεζόδρομο. Άλλαξαν η κυβόλοι του πεζοδρομίου, τον εργολάβο, και τοποθέτηκαν πάλι δική κυβόλοι, χωρί να φαίνεται τον πάλωμα. Mm -hmm. Επομένω, αν προκριθεί μια λύση ανάπλαση τη Μητροπόλεω, τη Βενιζέλου, τη Ανίου Κεντρική, σε αυτό το πρότυπο αυτό, που mm. και μορφολογικά θα αλλάξει mm. και θα καταλαβαίνει άλλο και θα μπουν κάποια άλλα υλικά. Θα αναγκαστεί και ο εργολάβο του φυσικού αέριου όταν θα μπει για να τρυπήσει και να ξυλώσει το, το οδόστρωμα να το αποκαταστήσουμε με τον ίδιο τρόπο. Αν εμεί έχουμε. Τώρα λέω ένα παράδειγμα έτσι. Ναι, ναι, θα έχουμε καλά. βάλει κάτω τι πλάκε. Πλάκε άξια, τι πλάκε θα βάλει πάλι. Άρα δεν θα φαίνεται μπάλωμα. Γιατί τι γίνεται τώρα εδώ πέρα. Βλέπετε κι εσεί. Έρχεται οπτική οπτικήνα. Έρχεται σκάβη άλλη οπτικήνα. Άλλο εργολάβο. Έρχεται σκάφη το φυσικό αέριο. Έρχεται σκάφη δουλειά. Ο καθένα με βάση τον εργολάβο που έχει κάνει και διαφορετικό μπάλωμα. Και όποιο έχει κινείται με δίκυκλο, αντιλαμβάνεται αυτό που λέω ότι δεν μπορεί η αποκατάσταση να είναι αυτή η γάζα, η γραμμή των 4-5 εκατοστών. Έτσι, η οποία προξενεί και θέματα ασφάλεια του δικαιοκυριστή. Δεν μπορεί να σε ρίξει. Επομένω, αν προκληθούν τεχνικέ λύσει, όπω εγώ τώρα πρόχειρα τι αναφέρω, έτσι, θα μπορούσε και το ένα να γίνει και το άλλο να γίνει. Γιατί σα λέω το παράδειγμα, με την ανάπλαση την πρόσφατη που έγινε ε, πριν λίγο χρόνο, στη δημοτική αγορά μέσα. Είδατε ότι ο εργολάβο μπήκε, άλλαξε τον κυβόληθο έκανε τι επα... παρεμβάσει του και εγκατέστησε πάλι τον ίδιο Ακόμα και τώρα στο... στην κεντρική που μπήκε η οπτική ΙΝΑ ε... και... που ήταν ο ΔΔΕ, άλλαξε πάλι το πεζοδρόμιο, ξύλωσε το πεζοδρόμιο με τον κυβόλιο και ε... επανακατέστησε το ίδιο υλικό. Δεν φαίνεται δηλαδή ότι υπάρχει αλλίωση μπάλωμα πάνω στο δρόμο. Επομένω λύσει υπάρχουν. Πρέπει όμω κάποιο. Να, δηλαδή, μπορέσει, βούληση, να έχει την πολιτική βούληση, να έχει το... Το... το, το όραμα, να έχει τη θέληση και να μπορεί και αυτό να το επιβάλλει. Να σα πω κάτι. Δεν μπορεί, γιατί αυτό το λέγαμε και προεκλογικά, το λέγαμε στο πράγμα, δεν μπορεί η τεχνική υπηρεσία, η πάλι τεχνική υπηρεσία, να είναι μελετητέ, να είναι επιβλέποντε και να κάνουν και κάποια άλλη δουλειά παράλληλα. Θα πρέπει κάποια στιγμή να διαχωρίσουμε αυτέ τι θέσει. Ο επιβλέπων πρέπει να είναι επιβλέπων, όπω είναι, αν θα δείτε στο έργο του φυσικού αερίου, το οποίο υλοποιήθηκε ένα κομμάτι στον προμηθέ. Εγώ τον παρατηρούσα. Ο επιβλέποντα του φυσικού αερίου του εργολάβου ήταν 7 με 3 στο έργο πάνω. Προφανώ για τον εργολάβο του φυσικού αερίου επιβλέποντα είναι κάτι πολύ σημαντικό γιατί από εκεί δεν χάνει χρήματα. Mm -hmm. Κάτι αντίστοιχο θα πρέπει να γίνει και σε εμά. Ο επιβλέπων πρέπει να είναι επιβλέπων πραγματικό. Να είναι μέσα στο έργο όλο το εφτάρο που δουλεύει ο εργολάβο ή οποιοδήποτε άλλο. Αυτά τα πράγματα όμω καταλαβαίνω ότι υπάρχει υποστελέχωση. Εντάξει, πρέπει να βρεθεί μια λύση όμω. Δεν μπορεί να λέμε ότι έχουμε ένα επιβλέποντα τον κύριο Χατζηκυριακίδη και ο κύριο Χατζηκυριακίδη να πηγαίνει στο έργο μόνο μία ώρα και μετά να βγάζει μελέτε, να κάνει και άλλε δουλειέ. Θα πρέπει κάποια στιγμή να σταχειολογήσουμε και να βάλουμε προτεραιότητε και να πράξουμε όπω πρέπει να πράξουμε για να γίνει κάτι διαφορετικό στο Δήμο. Εγώ έτσι το βλέπω. Στο αστικό κέντρο, τι άλλο θα θέλατε να αλλάξει. Στο αστικό κέντρο, εγώ προσωπικά θα ήθελα να μπει περισσότερο πράσινο. Υπήρχε και μια πρόταση από το σύμβουλό μα mm -hmm. τώρα στη λογοδοσία για τα πάρκα τσέπη. Όταν εννοείται πάρκα τσέπη, για να καταλάβουν όλοι τι εννοείται. Τα πάρκα τσέπη είναι μια... ένα θεσμό ο οποίο έχει υιοθετηθεί στην Ευρώπη πάρα πολύ, που σε, μικρές, σε, σε μικρού χώρου οι οποίοι δεν έχουν κάποιο. είναι αδιάθετοι. Ο Δήμο, η Δημοτική Αρχή, το Δημόσιο γενικότερα μπαίνει, κάνει μια παρέμβαση, εμπλουτίζει το χώρο σε πράσινο και δημιουργεί μια πράσινη αιστεία. Αυτό και κανένα δύο πα... παγκάκια φαντάζομαι για να μπορέσει να το, το απολαύσει. Επομένω, σε κάθε γειτονιά, ο οποίο υπάρχει ένα χώρο αδιάθετο, δημοτικό ή και ιδιωτικό στο εξωτερικό, γίνεται αυτό, mm -hmm. γίνεται αυτή η παρέμβαση. Τα πάρκα τσέπη θα μπορούσαν να είναι και μια πολύ καλή λύση. Βέβαια, αυτό θέλει και μια άλλη διεργασία στου χώρου που είναι κατελελειμμένοι του ιδιωτικού. Mm -hmm. Πολλά χρόνια τώρα έτσι. Θα μπορούσε εκεί ο Δήμο να έρθει συνενόηση με αυτού του ανθρώπου, να παραχωρηθεί αυτό ο χώρο για κάποιο μεγάλο χρονικό διάστημα και να δημιουργηθεί εκεί, στον χώρο που ήταν αγριάδα και ήταν, υπήρχε θέμα με τα και με τα ποντίκια, να δημιουργηθεί και ένα άλλο περιβάλλον το οποίο και θα αναβαθμίσει και αισθητικά αλλά και περιβαλλοντικά τη γειτονιά. Τώρα, όσον αφορά το, το, το Δήμο τη Βέρεια, ο τρυπόταμο, το ποτάμι του τρυπόταμου, το οποίο αποτέλεσε για όλου μα, όλε τι παρατάξει, μέρο του προγράμματο μα, για εμά ήταν ε, μία από τι πραγματοποιήσει όσον αφορά τη Βέρεια. Δυστυχώ, όπω αναφέρθηκε από τον αντιδήμαρχο, τον αρμόδιο, τον κύριο Παπαδόπουλο, είπαν ότι θα συνεχίσουν στο ίδιο μοτίβο την καθαριότητα μέσω θελοντών. Εσεί ε, τι προτείνετε για τον τρυπόταμο. Εμεί προτείναμε το εξή. Εγώ είχα προτείνει ότι με τον τριπόταμο θα πρέπει να ασχοληθούμε σοβαρά όσον αφορά το, την κοινότητα τη βέρεία να αποτελέσει τη νούμερο ένα έννοια μα και μέλημά μα. Ω εξή όμω, έτσι. Εγώ είχα συσχετήσει όλα τα μεγάλα έργα τα οποία είχαμε προβλέψει στο πρόγραμμά μα με την παρουσία ενό ειδικού συνεργάτη και δύο. Δεν μπορούμε να λέμε ότι το, το ποτάμι μα είναι αναξιοποιητό, ανακμετάλλευτο. Έχουμε την βούληση να το μεταλλευτούμε και να μην έχουμε ένα ή μια ομάδα ειδικών συνεργατών που θα πλαισιώσουν αυτή τη, τη, τη θέλησή μα. Άρα, η πρόβλεψη δικιά μα είναι η εξή. Ειδικό συνεργάτη ή ειδικού συνεργάτε για το ποτάμι να προκριθεί η, η, λύση. Να σχεδιάσουν λύση και να, να την Να σχεδιάσουν λύση, αλλά άνθρωποι οι οποίοι θα ξέρουν το αντικείμενο. Mm -hmm. Το φράγμα από το οποίο ακούμε ανάντι του, του τριποτάμου, προφανώ είναι κάτι τεχνικά που μπορεί να βοηθήσει, είμαστε και εμεί θετικοί, αλλά είναι κάτι το οποίο Μέχρι να γίνει. Ε, φαντάζομαι ότι θα, θα βοηθήσει πάρι... στο κομμάτι τη αντιπλημμυρική προστασία. Θα πάρει πάρα πολύ καιρό αυτό. Και εμεί είχαμε δύο σχέδια. Ένα ήταν το, μεγα... το μεγαλόπνο, το μακροπρόθεσμο, και ένα ήταν το βραχυπρόθεσμο. Τι μπορούσε να γίνει μέχρι να γίνουν όλα αυτά. Η λύση μα ήταν ξεκάθαρη. Να σχεδιαστεί μια διαδρομή την οποία την είχαμε περπατήσει και μαζί με του φίλου του Τρούποτάμου, οι οποίοι έχουν το έχουν το θέμα να δείξει από τους, από τους πρώτους ως ιδιώτες και φορείς και πολίτες. Περιπατητική διαδρομή. Περιπατητική διαδρομή, ψυχαγωγική διαδρομή, η οποία θα ξεκινούσε από εκεί που είναι η γέφυρα του Σταυρού περίπου, mm -hmm. και θα φτάνει μέχρι τη δέση του Αυτή η διαδρομή είναι προσβάσιμη, απλά θα πρέπει αυτή η διαδρομή να χαραχθεί επίσημα από εμά, να καθαρίζεται, να Μπορώ για ποδήλατα θα προβλέψουμε. Εάν μπορεί Μπο, να γίνει. Μπορεί εάν να... μπορεί. Αυτή αυτό, αυτό, το, 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 η διαδρομή το εξυπηρετεί. Αυτή η διαδρομή αυτούρα. δεν εξυπηρετεί ποδήλατο σε όλο τα 3,5 χιλιόμετρα. Θα μπορούσε να εξυπηρετήσει μέχρι το κατάστημα του κοινωνικού ενδιαφέροντο, που πούμε, εκεί στη... mm -hmm. στην Ευρύων Μαρτύρων. Αλλά εκεί θα πρέπει να γίνουν κάποια τεχνικά αργάκια. Θα πρέπει να γίνουν κάποια γεφυράκια για να συνεχίζει η διαδρομή και να μην αναγκάζει να ανεβαίνει πάνω από την Ευρώπη Μαρτύρων ή να περνά mm -hmm. από, mm -hmm. από, από τη γέφυρα. Αυτό όμω εμεί είχαμε τη λύση την πρότεινα και στο Δημοτικό Συμβούλιο να ανατεθεί, όχι με απευθεία ανάθεση, γιατί θα είναι κάτι αρκετά σοβαρό, να ανατεθεί με διαγωνιστική διαδικασία η καθαριότητα, η συντήρηση των διαδρόμων αυτών, mm -hmm. με σύμβαση όχι δύο και τριών μηνών, ένο ή δύο ετών, mm -hmm. ώστε να υπάρχει καθημερινή συντήρηση τη διαδρομή και καθαρισμό και θα μπορούσε σε εκείνη τη διαδρομή μετά να μπουν και διάφορα παγκάκια, αλλά πάλι σεβόμενη Την άγρια χλωρίδα και πανίδα του ποταμού, γιατί είναι ένα άγριο ποτάμι. Κάτω, να δημιουργηθεί ένα τόπο αναψυχή. Και να προσθεθεί άλλη μια διαδρομή. Ξέρετε, τώρα εγώ βλέπω επειδή περπατάω στη δέρεια, βλέπω ότι υπάρχει μια διαδρομή περιπατητών ανοίξεω κεντρική. Φανταστείτε δηλαδή σε αυτή τη διαδρομή να προσθέσουμε και μια διαδρομή εξαιρετικού φυσικού κάλου. Uh -huh. 3,5 χιλιόμετρα χιλιόμετρο είναι 3,5 στο πάνω και άλλα 3,5 στο έλα είναι Άσχεσαι, στα το χιλιόμετρα. Το καλοκαίρι θα έχει αρκετή δροσιά λόγω του ποταμού. Θα έχει αρκετή δροσιά και εγώ όπω το έχω περπατήσει, είναι ένα φυσικό ψυγείο, ένα φυσικό κλιματιστικό. Βέβαια, θα πρέπει να προβλεφθούν γιατί δεν υπάρχει αυτό. Θα πρέπει να προβλεφθούν και προσβάσει ανά 500-700 μέτρα προ το, προς το, προς το στο κέντρο τη πόλη. Γιατί είναι πολύ βαθιά σε σχέση με το, με το ύψο τη υπόλοιπη πόλη εκεί πέρα. Θα Πρέπει κάποιο να στραμπολίξει το πόδι του. Κάτι να γίνει. Να μπορεί εύκολα και γρήγορα να, να βγει mm -hmm. στην πάνω μεριά. Αλλά αυτά τα πράγματα δεν είναι πράγματα τα οποία είναι δύσκολα και δεν μπορούν να υλοποιηθούν, θεωρώ εγώ. Επειδή είχα μιλήσει και με του ανθρώπου του μου, είπαν ότι αυτή η διαδρομή θα μπορούσε να υλοποιηθεί στα πλαίσια τη προστασία και των κατοίκων του ποταμιού, που μένουν εκεί πέρα. Γιατί είναι ένα ποτάμι το οποίο, όπω ξέρετε και εσεί, είναι στο κέντρο τη πόλη, χωρίζει το, 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 το κέντρο τη της, της κοινότητα Βέρεια Στάδιο. Επομένω, υπάρχει αν θέλετε, και το πλαίσιο να δικαιολογήσουμε τέτοιε ενέργειε. Mm -hmm. Θεωρώ ότι είναι κάτι πάρα πολύ εύκολο, αρκεί να υπάρχουν χρήματα, έτσι. Που χρήματα θεωρώ ότι υπάρχουν, γιατί βλέποντα τον προπολογισμό, του Εθνικού πρόγραμμα, έχουμε, χιλιάδε, εκα, έχουμε δεκάδε απευθεία αναθέσει και στο κομμάτι αυτό. Α προβλέψουμε να μπει και μια διαγωνιστική διαδικασία καθαρισμού του ποταμίου και χάραξη για δρομών, γιατί ένα ποτάμι το οποίο όλοι λέμε ότι είναι το μεγάλο στίχημα του, του, Δήμου. το μεγάλο στίχημα δεν πάει το κερδίσει με του εθελοντέ. Έτσι θα πρέπει να γίνει μια άλλη δουλειά πιο συστηματική. Βλέπω κάποιοι δήμοι προσπαθούν α, και δημιουργούν α, στις πόλεις τους α, σημεία ενδιαφέροντος που θα προσελκύσουν το ενδιαφέρον α, επισκεπτών. Εδώ εμείς στη Βέρεια θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι σε μια από τις δύο μεγάλες πλατείες μας, στην πλατεία Ρολογίου, στην πλατεία Ελιάς, ένα σημείο ενδιαφέροντος, ένα καλύτερο συντριβάνι στην α, Ελιά ή ένα ρολόι στην πλατεία στο ρολόι. Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ ξεκινάω πάντα από την εξή αρχή. Θα πρέπει ο Δήμο μα να αρέσει πρώτα σε εμά, του Δημότε, για να αρέσει και στου επισκέπτε. Mm -hmm. Έτσι. Αν εμένα το σπίτι μου δεν μου αρέσει, δεν μου εμπνέει κάτι, δεν θα μπορώ να προσκαλέσω και κόσμο. Δεν θα θέλω να έρθει κόσμο. Επομένω, θα πρέπει πρώτα να κοιτάξουμε πώ θα βελτιώσουμε το Δήμο μα, αναφέρομαι και στα χωριά και στι κοινότητε, για να αρέσει πρώτα σε εμά του ίδιου. Θεωρώ ότι ακόμα και στο κομμάτι αυτό είμαστε πολύ πίσω. Γιατί είμαστε στάσιμοι. Δεν έχει γίνει κάτι συνταρακτικό πλην τη αστική αναπλάσεω το 2010, η οποία έχει τα κατά, έχει και τα υπέρ της, Απλά έγινε κάτι. Λέμε ότι έγινε κάτι σε επίπεδο σε να αλλάξει ένα κομμάτι τη πόλη. Άλλαξε κάτι στην πόλη. Άλλαξε σωστά. κάτι στην πόλη. Έτσι, και Είτε άλλα, κομμάτια, δεδονείς, άλλα κομμάτια. Κάτι. Κάποια κομμάτια είναι πολύ καλά, όπω είναι το κομμάτι από την Ελιά μέχρι του Αγίου Αναργύρου. Άλλα κομμάτια δεν είναι τόσο καλά, όπω είναι η πλατή, το πάρκο τη Ελιά, το οποίο δυστυχώ θεωρώ ότι αδικείται. Διότι δεν επικράτησε τότε η λογική να μπουν ανεπτυγμένα δέντρα. Εγώ mm -hmm. είμαι υπέρ τη λογική. Όταν κάνουμε παρεμβάσει στο αστικό τοπίο, στο πράσινο τοπίο, πλέον, θα πρέπει να βάζουμε δέντρα ανεπτυγμένα ώστε να φαίνεται η διαφορά μέσα. Τώρα να περιμένει ο Δημότη, μάλλον να ξυλώνουμε δέντρα, τα οποία είναι ανεπτυγμένα, και να τοποθετούμε άλλα μικρή ή νεαρή ηλικία και να mm -hmm. περιμένουμε πότε θα μεγαλώσουν για να κάνουν τον, τη σκιά και το, να το περιβάλλον, το διαμορφώσουν έτσι ώστε να μα αρέσει, είναι κάτι το οποίο δυστυχώ. Το αποτέλεσμα δεν φαίνεται άμεσα και μπορεί και να υποβαθμίζει μέχρι να αναπτύχουν τα δέντρα αυτά το περιβάλλον. Αισθητικά τουλάχιστον έτσι. Συνεπώ, πρέπει να μπούμε σε παρεμβάσει οι οποίε θα αρέσουν σε εμά. Είχαμε εμεί μια πρόταση. ήταν του Γιάννη του Καμπούρη, αυτή η πρόταση. Που ήταν ενδεικτική που θα μπορούσε να γίνει κάτι, να, να δώσουμε σε έναν καλλιτεχνικό διαγωνισμό τι δημόσιε βρύσει. Να έρθουν καλλιτέχνε και να αλλάξουν τι βρύσει. Ή να δώσουμε σε ένα διαγωνισμό τα παγκάκια τη πόλη. Να αλλάξουν τα παγκάκια ώστε βλέπετε τώρα και εσείς υπάρχει αυτή τα τελευταία χρόνια, υπάρχει πάρα πολύ αυτή η τάση της φωτογραφίας. Τα, τα, σημεία φωτογραφίας. Στο Instagram και στις, και στα, εφαρμογέ. Να δημιουργήσει δηλαδή και τέτοια σημεία, ωραία, μικρά mm. σημεία, τα οποία θα είναι το πόσιμα, να το πούμε έτσι, που θα βγαίνει τη φωτογραφία του ή θα πηγαίνουν τα άτομα κυρίω νεαρή ηλικία αλλά και μεγαλύτερε σε εκείνα τα σημεία, θα φωτογραφίζονται, θα κάθονται, θα περνάνε λίγο καλύτερα. Οπότε θα ανέβει λίγο το επίπεδο κατά, είναι πράγματα τα οποία δεν θέλουν πάρα πολλά χρήματα, έτσι. Θέλει να υπάρχει μια διάθεση και πρέπει να υπάρχει ένα φορέα ο οποίο θα, θα, το βάλει στον προγραμματισμό και θα το υλοποιήσει. Και τώρα να σα πω για το εξή, γιατί τώρα πρέπει να τη ευκαιρία. Βλέπετε ότι γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια από, το, από τον Ντόφ τη Βέρεια για τι αριθμένε δορδακινιέ. Πολλά χρόνια τώρα. Ο Δήμο Βέρεια δυστυχώ μένει αμέτωχο. Μένει έξω από αυτό. Και φέρνω ένα παράδειγμα τώρα το οποίο το διάβασα προχθέ. Ξέρετε ότι οι γείτονέ μα στην Πιερία κατοχύρωσαν τι αντισμένε κερασιέ και τι κατοχύρωσαν πώ, μέσω του ΕΟΤ. Υπάρχει ένα πρόγραμμα στο ΕΟΤ, ε, το ε, ε. οποίο λέγεται αντισμένες Διαδρομέ. Οι φίλοι μα στην Πιερία, επειδή έχουν οργανισμό τουριστική προβολή, υπάρχει φορέα δηλαδή. Αυτό που έλεγα και εγώ τότε και ξυπνούσαμε τον Δήμαρχο, ότι είναι πάρα πολύ κακό ο σχεδιασμό. Όσον αφορά την οργάνωση, του τουρισμό στο Δήμο Βέρεια. Δεν μπορεί ένα αντιδήμαρχο ή ένα ειδικό συνεργάτη να κάνει τα πάντα. Το θέλει διεύθυνση, θέλει, θέλει και φορέα διαφορετικό. Αυτοί τι κάναν. Με 2.000 στρέμματα μόνο κερασιών, 2.000 στρέμματα έτσι, εμεί έχουμε χιλιάδε στρέμματα ροδακινών, κατάφεραν και εντάξανε τη διαδρομή αυτή στον ΕΟΤ. Και ξέρετε τι σημαίνει ο ΕΟΤ. Τουλάχιστον ό,τι για να πούμε για τον ΕΟΤ, σε επίπεδο προβολή, ο ΕΟΤ είναι πάρα πολύ μπροστά. Αν θα δείτε δηλαδή, αν πάτε στο εξωτερικό το καταλαβαίνετε γιατί. Πάρα πολλά μέρη τη Ελλάδα μέσω του ΕΑΤ διαφοροποιούνται στο εξωτερικό. Δηλαδή, δεν μπορούσαμε εμεί ω Δήμο Βέρεια να πάρουμε αυτή την κίνηση, να αγκαλιάσουμε τον ΤΟΒ και να του βοηθήσουμε από κοινού, αλλά έχοντα πρωταγωνιστικό ρόλο. Γιατί υπάρχει, θα μπορούσε να υπάρξει στο Δήμο Βέρεια μια άλλη διαστρωμάτωση υπηρεσιών ώστε να βοηθήσει το πράγμα αυτό. Δηλαδή, οι, 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 οι κάτοικοι, οι, μάλλον η πολιτική ταγή τη πειρία, προφανώ είναι πιο έξυπνοι από εμά όταν καταφέρανε με 2.000 στρέμματα κερασιών να το εντάξουν στον Νότο και εμεί με τόσε χιλιάδε στρέμματα ανθισμένων ροδακινιών να μην έχουμε κάνει ακόμα από αυτό το βήμα. Δηλαδή είναι πράγματα τα οποία τα λέμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, τα έλεγα και πριν όταν ήμουν και στην πλειοψηφία, αλλά δυστυχώ δεν σε γιατί έχει διαμορφωθεί μια κατάσταση. Η οποία κατάσταση βολεύει αυτού που βολεύει και δεν γίνεται φίλο. Ε, δεν γίνεται όμω έτσι. Μπορεί εντό να θεωρούν ότι πηγαίνουν καλά γιατί αυτό το εισπράττουν στι εκλογέ, αλλά δυστυχώ δεν πηγαίνουμε ούτε εντό καλά, ούτε εκτό καλά. Θα πρέπει δηλαδή κάποια στιγμή να καταλάβουν, να συνειδητοποιήσουν ότι μπορεί να βγαίνει η δημοτική αρχή, η συγκεκριμένη δημοτική αρχή, αλλά τα πράγματα δυστυχώ δεν πάνε καθόλου καλά. Και αυτό ο ρόλο είναι ο δικό μα. Θα πρέπει συνέχεια να του το θυμίζουμε, όχι μόνο όμω διαμαρτυρόμενοι, αλλά και με παραδείγματα και με προτάσει. Άρα, επομένω, μία πρόταση η οποία θα πρέπει άμεσα να συζητηθεί θα είναι η αλλαγή όσον αφορά τη στελέχωση του τουριστικού τμήματο. Γιατί το, γι' αυτό αναφερόμαστε. Ωραία. Θα πρέπει να γίνει διεύθυνση, θα πρέπει να προχωρήσουμε σε συνεργασία με την περιφέρεια να κάνουμε κι εμείς ένα τέτοιο οργανισμό τουριστική προβολή και προώθησης. Γιατί έχουμε αντισμένες ρόδα Έχουμε, τη, είμαστε, έχουμε το, το κρασί και εμεί παράγουμε κρασί. Ξέρετε ότι ο Δήμο Νάουσο, ο οποίο κάνει φοβερέ δράσει με το κρασί, όσον αφορά τα μπελογόραφα, εγώ θεωρώ ότι έχουμε περισσότερα εμεί. Παρ' όλα αυτά. Είναι ένα κομμάτι του το κρασί. Ντρίλοφο... Ε, στον τρίλοφο... και στι βαρβάρε. Είναι έχει. συνταγμένο στο ξινόμαυρο, έτσι δεν είναι. Είναι στο ξινόμαυρο. Αλλά είναι, ανήκει, στα, στα, ανήκει όσον στα αφορά. Είναι στη, στη Δημοβέρεια. Έχουμε εξαιρετικού συνοποιού, οι οποίοι έχουν και διακρίσει. Επιχειρήσει, μιλάω που είναι μέτρα τη Βέρεια. Στον τρίλοφο συγκεκριμένα. Έτσι. Mm -hmm. Δεν θέλω να πω νόματα, μην κάνετε χρειάζεται να τον κάνω για το συγκεκριμένο έτσι. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα. Έχουμε το, το μοσχάρι και ο κρέα. Δηλαδή είναι πράγματα τα οποία πρέπει να τα εκμεταλλευτούμε και δεν μπορεί να λέμε τώρα για γαστρονομικό τουρισμό, όπω είπα στο Δημοτικό Συμβούλιο στη Λογοδοσία που δεν συζητήθηκε το θέμα μα, όταν δεν έχουμε ε, ε, πουγουέ για τα προϊόντα μα τουλάχιστον. Όχι, που να έχουμε πουγουέ. Δηλαδή τι, θα, τι θα, μένου θα κάνουμε εμεί για γαστρονομικό, τι θα διαφημίσουμε, την ντομάτα Σαντορίνη, ενώ έχουμε την ντομάτα ριζωμάτων, έχουμε τα πιπέργια, τα κυπευτικά Ιού Γεωργίου, έχουμε το ροδάκινο το δικό μα, έχουμε το μοσχαρίσιο κράτο το δικό μα, αλλά αυτά δυστυχώ δεν φαίνονται πουθενά ότι είναι δικά μα. Θα πρέπει επομένω ο Δήμο, πάμε τώρα στο κομμάτι τη γεωργία, τη αγροτική ανάπτυξη, να επενδύσει στη συμβουλευτική γεωργία. Θα πρέπει να αγκαλιάσει αυτού του παραγωγού. είναι ειδικό συνεργάτη έχει ο Δήμαρχο για να τα κάνει αυτά. Έχει κάποιον ειδικό Εκεί, συνεργάτη. Είχατε μία πρόταση την οποία θέλατε να παρουσιάσετε στη λογοδοσία, αλλά λόγω τη φύση τη διαδικασία δεν σα δεν σας, επι... σας δώσει και αυτή η ευκαιρία. Με. αν θέλετε δύο-τρία πράγματα ή την ουσία αυτή τη πρόταση να μα την καταθέσετε. Κοιτάξτε, εμά η πρότασή μα όσον αφορά τη γεωργική ανάπτυξη είναι πολύ Την είχε ετοιμάσει ο συνεργάτη μα και υποψήφιο μα ο Κωνσταντίνο Ολαγό σε συνεργασία mm. με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλία. Mm. Θα την παρουσιάσουμε γιατί είναι πάρα πολύ αξιόλογη η πρόταση αυτή. Mm. Αυτό, εγώ που ήθελα να, ήθελα να εστιάσω στη λογοδοσία, ήταν το κομμάτι κυρίω τη συμβουλευτική υγειοργία. Mm -hmm. Θα πρέπει εμεί ω Δήμο να μπορέσουμε του ανθρώπου αυτού που θέλουν να κάνουν κάτι διαφορετικό. Ξέρετε, οι ομάδε παραγωγών, οι οργανώσει παραγωγών είναι κάτι το οποίο θα το κάνουν προφανώ οι παραγωγοί, mm -hmm. αλλά κάποιο πρέπει να του βοηθήσει. Πώ θα του βοηθήσει, να του πει τι πρέπει να κάνουν. Προφανώ και μετά θα πάνε σε κάποιον ιδιώτη για να κάνουν την οργάνωση, αλλά θα πρέπει να υπάρχει ένα πρόγραμμα στο Δήμο Βέρειας, στο οποίο θα μπορεί ο καθένα. Θα πρέπει να υπάρχει για τη δημαρχία, δηλαδή, την οποία τώρα την έχει ο Σασλάνογκλου, πέραν όλων των υπολείπων, θα πρέπει να έχει πρώτη προτεραιότητα τη συμβουλευτική γεωργία. Αυτά όμω τα πράγματα θα πρέπει να έχει ειδικού συνεργάτε. Ποιον ειδικό συνεργάτη έχει αυτή τη στιγμή, ο Δήμαρχο Βέρια ή ο Αντιδήμαρχο για να τα κάνει αυτά τα πράγματα. Λένε να κάνουν ένα αστυνομικό μενού. Με τι θα το κάνουν το μενού αυτό. Σα είπα και πριν. Από τη στιγμή που σήμερα δεν έχουμε. Ε, στα προϊόντα μα, ούτε ένα προϊόν του, του Δήμου μα με πουγουέ. Η ντομάτα ριζωμάτων, που τη λέμε ντομάτα ριζωμάτων, έχει χάσει ουσ, τυπικά έτσι, την ένδειξη αυτή εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Άρα ούτε αυτό υπάρχει πλέον. Θα πρέπει δηλαδή ο Δήμο να μπει στο κομμάτι αυτό πάρα πολύ ενεργά, να του αγκαλιάσει και να υπάρχει ένα προγραμματισμό. Γιατί δεν μπορούμε να λέμε για γαστρονομικά μενού και για οτιδήποτε άλλο, όταν εμεί δεν έχουμε κατοχυρώσει τίποτα. Πρόταση δική μα ήταν ακόμα να κάνουμε και ένα σήμα ω Δήμο των προϊόντων. Υπάρχει ένα σήμα. Ή το αν θέλετε το άλλο. Στι στις περιόδους που έχουμε τη, τ, 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 την άρδευση, να μπορούσαμε μέσω τη ΔΕΙΑΒ, η οποία έχει οργανωμένο χημείο, προφανώς δεν έχει γεωπόνο ή χημικό, να μπορούσαν οι παραγωγοί με ένα ελάχιστο αντίτιμο να πάνε και να κάνουν αναλύση νερών, των νερών αρδεύσεω στο χημείο τη ΔΕΙΑΒ. Ξέρετε, έξω στο εμπόριο πληρώνει 50 με 60 ευρώ. Δηλαδή, με ένα 5 ευρώ ή με ένα 10 ευρώ για να βγουν τα έξοδα του υπαλλήλου. Του γεωπόνου που θα προσλάβει διάρκεια το λόγο αυτό, αν δεν έχει προσωπικό, θα βγαίναμε. Είναι μια ολιστική προσέγγιση του αγροτικού. Θα την παρουσιάσουμε για να μην αδικήσουμε κανένα από τα, uh -huh. από το, από τα αναφερόμενα στο, στο, στο το, 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 το σχέδιο, αλλά θεωρώ ότι έπρεπε να ακουστεί αυτό. Θεωρώ ότι θα πρέπει να το διαβάσουμε, γιατί αντίστοιχη πρόταση αυτή δεν έχουν παρουσιάσει. Και δεν είναι κακό να παίρνει πράγματα από του άλλου, εφόσον δηλαδή, τα πράγματα είναι, αυτά είναι καλά. ότι από τη διακίνηση προτάσεων δεν έθεσε κανένα. Έτσι. Και θα ήθελα να κλείσουμε με ένα άλλο μεγάλο ζήτημα, μεγάλο πρόβλημα της Βέγας, που είναι ε, η στάθμευση. Πολλοί λόγος γίνεται για... είναι μεγάλο ζητούμενο, μάλλον, οι ελεύθερες δωρεάν θέσεις στάθμευσης στο κέντρο ή κοντά στο κέντρο. Μπορεί να γίνει κάτι, υπάρχουν χώροι που μπορούν να, μας... ή λύσεις που μπορούν να δώσουν λύσεις σε αυτό το πρόβλημα. Οι δημοτικοί χώροι θεωρώ ότι είναι λίγοι που θα δώσουν τη λύση αυτή. Η ελεγχόμενη στάθμευση, η οποία δυστυχώ η ευτυχώ για κάποιου δεν έχετε στο Δήμο Βέρεια, θα μπορούσε να δώσει. Εγώ είμαι υπέρ τη ελεγχόμενη στάθμευση. Θεωρώ ότι θα δώσει λύσει, γιατί πολλέ φορέ όταν είναι ελεύθερο το όλο θέμα γίνεται και κατάχρηση. Προφανώ με ένα συγκεκριμένο αντίτιμο, το οποίο θα διαβαθμίζεται, θα έδινε κάποια λύση mm -hmm. στο θέμα η ελεγχόμενη στάθμευση και σε συγκεκριμένε περιοχέ, όχι σε όλε τι περιοχέ προφανώ. Ε, ένα χώρο ο οποίο αυτή τη στιγμή παραμείνει ανεκμετάλλευτο και θα μπορούσε προσωρινά να δώσει λύσει στο κέντρο, θεωρώ ότι θα μπορούσε να βρεθεί mm -hmm. τρόπο. Γιατί είναι το σχολείο του, 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 του πρώην του Τσαλέρα. Γιατί από τη στιγμή που δεν, δεν το χρησιμοποιούμε ω εκπαιδευτήριο μέχρι σήμερα. Έτσι. Εγώ θεωρώ ότι όλο θα αυτό θα το, το χρονικό διάστημα. Είναι αυλή αυτοκίνητα. Να φιλοξενήσει, ναι. Ή να, ή να, 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 να κοιτούσαμε αν μπορούσε να φιλοξενήσει και κάποια άλλα μεγαλύτερα οχήματα. Γιατί ξέρετε ότι υπάρχει και μεγάλο θέμα όσον αφορά τη στάθμευση στο Δήμα Ταποστόλου Παύλου. Αν και εκεί η δικιά μα θέση για τα τουριστικά λεωφορεία είναι η εξή, ότι θα έπρεπε όλα αυτά τα λεωφορεία με επιδότηση του Δήμου Βέρε, γιατί ο Δήμο θα πρέπει να αναλάβει mm. το κομμάτι αυτό, να μεταφερθούν η στάθμευσή του σε χώρο εκτό του κέντρου. Εγώ θεωρώ ότι είναι μια πολύ καλή λύση ο περιφερειακό. Όπου πάλι εκεί, με επιδότηση του Δήμου, να μπορούν οι, οι επισκέπτε να μεταφέρονται είτε με λεωφορεία είτε με κάποια άλλα οχήματα στο κέντρο τη τη πόλη για να επισκεφθούν τα μνημεία αυτά. Έτσι εξασφαλίζει και το γεγονό ότι δεν μπαίνουν τα τουριστικά στο κέντρο τη της κοινότητα της Βέρα και επιβαρύνουν το κυκλοφοριακό φορτίο, αλλά έτσι εξασφαλίζει το γεγονό ότι οι επισκέπτε που θα έρθουν στα μνημεία αυτά θα περδιαβούν και λίγο λοιπόν το κέντρο. Θα της περπατήσουν. Της πόλης. περπατήσουν. Γιατί ξέρετε, βλέπετε τι γίνεται. Του αφήνουμε στον, απόσ... Απόστολο Παύλο τα τουριστικά, οι πράκτορες του παίρνουν από εκεί, φεύγουν κατευθείαν έξω. Δηλαδή θα μπορούσε το κομμάτι αυτό να το, να το αξιοποιήσουμε και με τον τρόπο αυτό. Δηλαδή, να του παρέχουμε κάποιε συγκεκριμένε παροχέ, όπω είναι η στάθμη και η μετακίνηση, υπό τον όρο βέβαια ότι ξέρετε, παιδιά, ότι θα του αφήσετε εκεί στι 9 η ώρα, Σε θα του πάρετε, πάρετε στι 12. Πάρετε στη μία, στι δύο, από άλλο σημείο. Επομένω, έτσι επιτυχάνει στο γεγονό αφενό ο οδηγό ή ο πράκτορα έχει την ασφάλειά του, γιατί ξέρω ότι θα σταθμεύσει εκεί που είναι ένα ασφαλή δωρεάν για αυτόν. Η ασφάλεια του επισκέπτη διασφαλίζεται το γεγονό ότι θα τον πάρει από εκεί και θα του μετα... το μεταφέρει με άλλο όχημα στο κέντρο τη πόλη. Και από εκεί όμω αυτό θα περπατήσει και λίγο. Δεν θα μα αφήσει μόνο τη σκόνη του, που λέμε συνέχεια. Όσον αφορά τώρα το χώρο του χώρου στάθμευση, γενικότερα υπάρχει θέμα μεγάλο. Εγώ θα έλεγα ότι οι χώροι στάθμευση θα πρέπει όλοι οι μεγάλοι χώροι, τα μεγάλα οικόπεδα να, τα, να μελετηθούν, να τα δούμε και όπου είναι να μπορέσουμε να μπούμε μέσα και εμείς ως Δήμος. Θεωρώ ότι το οικόπεδο αυτό το, το κτίριο του παλιού του Τσαλέρα μέχρι να γίνει οτιδήποτε θα μπορούσαμε να το αξιοποιήσουμε ως χώρο στάθμευσης για συγκεκριμένα οχήματα. Από εκεί και πέρα η ελεγχόμενη στάθμευση πιστεύω ότι θα μας δώσει μια πραγματική εικόνα γιατί ξέρετε εγώ που μένω στο κέντρο μπορώ να παρκάρω το αυτοκίνητό μου το βράδυ και να το πάρω μετά από δύο-τρει μέρες. Αυτό δεν είναι σωστό. Πάντω, όσο λειτουργούσε η ελεγχόμενη στάθμευση, πάντα έβρισκε να παρκάρει σε τέτοιε θέσει. Γιατί λόγω του κόστου, κανένα δεν το άφηνε περισσότερε ώρε από αυτέ που χρειαζόταν το αυτοκίνητο του εκεί πέρα. Οπότε, με ένα-δύο κύκλου, κάποιο έφευγε. Πάντα κάποιο έφευγε. Και ξέρετε κάτι, και θα πρέπει να δούμε κάποια στιγμή και το θέμα και του ποδηλατόδρομου. Εγώ θεωρώ ότι ο ποδηλατόδρομο στη Βέρεια πλέον θα μπορούσε να γίνει. Mm -hmm. Και πώ φαντάζομαι ένα ποδηλατόδρομο, να σα πω ότι το φαντάζομαι ένα ποδηλατόδρομο μπορεί, mm -hmm. μπορεί να γίνει σε όλο το Δήμο, αλλά σε πρώτη φάση θα μπορούσε να ενωθεί το Δάκμα Μακροχωρίου, που είναι ένα αθλητικό χώρο, με το Δημαρχείο τη Πόλη, με ένα ποδηλατόδρομο ή με τα, δικα... με τα παλιά δικαστήρια. Αυτό πάντα όμω θα το δείτε και μπορώ εγώ να το σκεφτώ, να το αντιληφθώ, πάντα με τι αναπλάσει και τι παρεμβάσει πρέπει να γίνουν στον Οδό Μητροπόλο. Γιατί ξέρετε ότι ο Οδό Μητροπόλο είναι ένα δρόμο πλέον που αν τον περάσει στι 10.30 ή 11 το πρωί, τον περνά με το αυτή. Δεν έχει κίνηση πλέον. η Μητροπόλο λόγω και τη γέφυρα Κούση, όπω κατασκευάστηκε έτσι. έτσι. Επομένω, πλέον το ζήτησα από το Δημοτικό Συμβούλιο. Ξέρετε, έχει περάσει από το 2014, τότε εγώ ήμουν πρόεδρο στην ποιότητα ζωή. Περάσαμε την κυκλοφοριακή μελέτη που προπόθεται μονοδρόμηση και τη Μητροπόλο και ο κομμάτι τη Βενιζέλου. Βέβαια, τότε που το περάσαμε εμεί, γιατί υπήρχε τότε και ο το θέμα τη ανάπτυξη ρωμαϊκής οδού, να αποφάσει mm -hmm. του ΣΤΕ. Mm -hmm. Τότε που το περάσαμε, δεν είχε γίνει ακόμα η γέφυρα. Δεν υπήρχε γέφυρα. Και προφανώ θεωρώ ότι το, προ, το εκείνη η μελέτη, παρόλο που έχει, έχει εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο, κατά πλειοψηφία βέβαια, δεν προχώρησε γιατί δεν ήταν ακόμα έτοιμη η γέφυρα. Πλέον θεωρώ, και από το Δημοτικό Συμβούλιο ζήτησα τα στοιχεία του φακέλου με τι αποφάσει εκείνε που είχαμε πάρει και τι μελέτε, να τι μελετήσουμε ξανά. Πλέον θεωρώ ότι είναι, ένα όρι, είναι πλέον πιο όρημο το θέμα να το ξαναδούμε, mm -hmm. γιατί βλέπετε κι εσεί ότι μετά το Δημαρχείο υπάρχουν κάποιοι οδοί, οι οποίε ήταν κεντρικέ εμπορικέ οδοί, όπω είναι η Μητροπόλαιο, η Κεντρική, η Βενιζέλου, από τον Άγιο Αντώνιο Κέπιτα, που πλέον τα εμπορικά καταστήματα είναι πάρα πολύ λίγα τα ανοιχτά. Μιλάμε για κατάστημα ανοιχτό, δύο κλειστά, ξανά μετά από ένα κατάστημα, ένα κατάστημα ανοιχτό. Άρα, πρέπει να κάνουμε και κάποιε παρεμβάσει που θα μπορεί να βοηθήσουν και προφανώ στο κυκλοφοριακό και να αλλάξουμε αισθητικά την πόλη, αλλά μπορεί να βοηθήσουν και εμπορικά τα καταστήματα αυτά. Γιατί πάρα πολλοί καταστηματάρχε, έμποροι, ειδικά στην περιοχή τη Βενιζέλη, μετά των Αγιατών, μου είπαν ότι αν εδώ είχαμε μονόδρομο, αυτό ισχυρίζονται αυτοί έτσι, είναι κάτι το οποίο εγώ το ακούω, θα μπορούσε κάποιο να παρκάρει και να ενισχυθεί η κίνηση των καταστήματων μα. Εγώ το λέω και από την άλλη άποψη ότι ένα μονόδρομο μπορεί να εξοικονομήσει χώρο. Ένα ποδηλατόδρομο. Mm -hmm. Και φανταστείτε τώρα να μπορούσαμε να, ενώ, να ενώσουμε το κέντρο τη κοινότητα Ισβέρεα μαζί με το, με το ΔΑΚ. Να μπορεί δηλαδή εσύ, εγώ, ο καθένα μα να πάρουμε το ποδήλατό μα και με ασφάλεια να μεταβούμε στο μοναδικό πολυκόρο αθλητισμού που έχουμε. Mm -hmm. Τον οποίο δυστυχώ τον έχουμε υποβαθμίσει πάρα πολύ και συνεχίζουμε να τον υποβαθμίζουμε με τι ενέργειε που έκανε η παρούσα δημοτική αρχή. Είναι ένα μεγάλο θέμα αυτό. Και να πάμε με το ποδήλατό μα. Και ξέρετε, βλέπετε τώρα ότι και η Θεσσαλονίκη ακόμα, η οδό Θεσσαλονίκη, θα μπορούσε και από εκεί να ξεκονομηθεί χώρο. Εκείνη, εγώ εκείνη η νησίδα, επειδή πλέον η Θεσσαλονίκη είναι μια οδό, η οποία ττάξει, έχει μια, μια, κίνηση, αλλά έχει τα φανάρια. Εκείνη η νησίδα δηλαδή θεωρώ ότι σε κάποια, σε κάποια, φάση, εφόσον θέλουμε να κάνουμε το θα μπορούσε να φύγει. Mm -hmm. Και να ξεκονομηθεί ο χώρο είτε από εδώ είτε από δεξιά από τα αριστερά. Δηλαδή προτάσει υπάρχουν, σκέψει υπάρχουν, αλλά αυτά όλα πρέπει να μελετηθούν. Και θα πρέπει να υπάρξει ένας, μια στόχευση. Για μένα η στόχευση είναι η ενοποίηση με ένα ποδηλατόδρομο του κέντρου τη κοινότητα με τα αθλητικά κέντρα. Γιατί έχει και μια, έχει και μια λογική συνέχεια, θεωρώ εγώ αυτό. Mm -hmm. Να πας με το ποδηλατό να πα στο μοναδικό αθλητικό πολυχώρο που έχουμε. Γιατί είναι πολυχώρο το ΕΑΚ. Και έτσι πρέπει να το δούμε το ΔΑΚ να προχωρεί ω πολυχώρο, πολυχώρο, αθλητικό πάρκο. Δυστυχώ όμω αυτό δεν το βλέπουμε. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα να κάνουμε. Αλλά θα πρέπει να υπάρχει προγραμματισμό, θα πρέπει να υπάρχει διάθεση, θα πρέπει να υπάρχει πολιτική βούληση και πρέπει να υπάρχει και ένα όραμα. Το οποίο δυστυχώ εγώ δεν το βλέπω. Mm -hmm. Και δεν το βλέπω από το 2019 και έπειτα που αποχώρησα από την παρούσα δημοτική παράταξη. Και θεωρώ πάντα, πως το έχω πει πολλέ φορέ δημόσια, ότι αυτό ξεκινάει από τον επικεφαλή. Δεν φτάνει μόνο η διαχείριση. Η διαχείριση είναι κάτι, αν θέλαμε να κάνουμε μόνο διαχείριση, που και στη διαχείριση υπάρχουν τεράστια προβλήματα. Τα έχουμε αναδείξει όσον αφορά και την αύξηση των δημοτικών τελών, που εκεί υπάρχει κακοδιαχείριση. Και λόγω κακοδιαχείρηση που οδηγηθήκαμε στα αύξηση δημοτικών τελών, αλλά τη διαχείριση γενικότερα. Αν θέλαμε να κάνουμε διαχείριση, θα είχαμε μόνο του περισσοιακού, δεν θα είχαμε ερετού καθόλου. Οι ερετοί θα πρέπει να δουν, να διαπιστώσουν το πρόβλημα και να δώσουν τη λύση ή την πρόταση. Από εκεί και πέρα υπάρχουν πάρα πολλοί πλέον συνεργάτε, εξωτερικοί, εσωτερικοί, που θα σε βοηθήσουν να κάνει το που θα κάνει. Το θέμα είναι να έχει την πολιτική βούληση, γιατί ξέρετε, πολλέ φορέ όταν κάνει πράγματα, δυσαρεστεί και ανθρώπου όταν δεν κάνει mm -hmm. δεν τη αρέσει κάποιου ισχυρού δυνατού, απλά όμω μπορεί εσένα αυτό να, να, σε βολεύει βραχυπρόθεσμα. Το θέμα όμω είναι τι βολεύει το γενικότερο σύνολο. Και αυτή η απραξία έτσι δεν βολεύει κανένα από εμά. Να σε ευχαριστήσω που ήσουν σήμερα εδώ και συζητήσαμε για ζητήματα του Δήμου τη Βέρεια και να ευχηθώ όλε αυτέ οι ενδιαφέρουσε προτάσει να κατατίθενται στο Δημοτικό Συμβούλιο της Βέρειας και τι νομίζω ότι θα βγούμε όλοι κερδισμένοι από αυτό το διάλογο. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για το βήμα που μου δόθηκε. Ξέρετε, τα πράγματα τα οποία τα λέμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, πολλέ φορέ ε, δεν ε, έχουν το ακροατήριο το οποίο μπορεί να έχει η συνέντευξη που θα έχουμε εμεί σήμερα. Επομένω, θεωρώ ότι είναι μια ευκαιρία για μένα, για τη δικιά μα την παράταξη, να επικοινωνήσουμε ακόμα περισσότερο τι προτάσει μα, αλλά και το ρόλο μα ω αντιπολίτευση. Mm -hmm. Γιατί και αυτό είναι ένα ρόλο στον οποίο πρέπει να τον επιτελέσουμε και το σεβόμαστε απόλυτα και θα τον επιτελέσουμε στο ακέραιο. Αυτό είναι μια δέσμευση που έχουμε δώσει από την αρχή. Σα ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ να είστε καλά.